Είναι ο στόχος του Κομμουνιστικού Κόμματος για την 8η Ιουλίου, ενώ την επόμενη μέρα των εκλογών. Ο στόχος μας είναι στις 8 του Ιουλίου να μπορεί ο λαός μας να κοιτάζει με ένα μπόι υψηλότερα αυτή την επόμενη μέρα. Μια επόμενη μέρα που όποια κυβέρνηση και να προκύψει, το πιθανότερο με κορμό τη Νέα Δημοκρατία θα είναι βαθιά αντιλαϊκή, βάρβαρη. Τόσο η δίκαιη ανάπτυξη που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και η βιώσιμη ανάπτυξη που λέει η Νέα Δημοκρατία, είναι γεγονός ότι πατάνε πάνω σε ξεθεμελίωμα εργασιακών δικαιωμάτων σε μνημονιακούς νόμους. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει συνθήκες εργασιακής ζούγκλας, σημαίνει φορολελασία του εργατικού λαϊκού εισοδήματος, σημαίνει κόψιμο κοινωνικών παροχών. Και αυτό το ζούμε στο πετσί μας. Είναι πολλές οι επιχειρήσεις που σήμερα είναι σε ανάπτυξη και την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι τους δουλεύουν χωρίς συλλογική σύμβαση, με πολλά εργατικά ατυχήματα, με εντατικοποίηση δουλειάς. Στην περιοχή του Πειραιά, στο λιμάνι, στα καράβια, σε εταιρείες όπως η Μέλλον και πολλές άλλες, στον τουρισμό που έχει απεργία την Τετάρτη, αυτή είναι η πραγματικότητα. Την επόμενη λοιπόν μέρα έχει σημασία να κοιτάζουμε με ένα μπόι καλύτερα την πραγματικότητα, να μπορεί να οργανωθεί πάλι και καλούμε τον κόσμο να οργανώσει την αντίστασή του απέναντι σε αυτή την πολιτική που θα έχει μπροστά του, να αντεπιτεθεί για να πάρει πίσω αυτά που του κλέψαν τα χρόνια της κρίσης, γιατί όλα τα άλλα κόμματα λένε περασμένα, ξεχασμένα, εμείς λέμε δεν ξεχνάμε, διεκδικούμε. Δεν υπάρχει λαϊκή ανάγκη που να μην την παίρνει υπόψη το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην πάλη του και δεν υπάρχει λαϊκή ανάγκη που να μην την έχει το σημερινό σύστημα του πεταματού. Έτσι λοιπόν και στις γειτονιές του Πειραιά υπάρχει αυτό που υπάρχει και σε όλη τη χώρα. Δηλαδή τα αστυνομικά τμήματα είναι προσανατολισμένα στην καταστολή, η αστυνομία. Δεν υπάρχουν αστυνομικοί για να φυλάξουν τις γειτονιές. Τα περιπολικά είναι χαλασμένα, ψάχνουν να βρουν χορηγούς για να δουλέψουν, για να βάλουν μπροστά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όταν έχει και ποδοσφαιρικούς αγώνες, ψάχνεις να βρεις το δίκαιο σου άμα σε κλέψει κανείς και άμα σε απειλήσει. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν εμείς λέμε ούτε το δικαίωμα αυτό, το να, ο άλλος να κινείται, να μην τον εκλέψουν. Αυτό το πράγμα δεν περιφρούνται στο σημερινό σύστημα. Και αυτή τη λαϊκή ανάγκη, όπως και η ανάγκη του για την παιδεία, για την υγεία, με την υπάρχουσα πολιτική, είναι του πεταματού. Και αυτή την εικόνα στα αστυνομικά τμήματα τη συναντάμε και τώρα το 19, τη συναντούσαμε και το 15, σε εκείνη την προεκλογική περίοδο, τότε δηλαδή που παραδίδαν τη σκυτάλη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.